Έτσι, που είναι όλη η θέληση, θα λέγαμε, έτσι, η συνείδηση, ξέρω εγώ, η συνειδητή θέληση, η ψυχή, που είναι ο μαγνητισμός που νιώθουμε κάθε φορά και η πορεία μας των εμπειριών, καταλαβες, και ο νους που είναι όλος ο μορφοποιητής αυτών σε πραγματικότητα. Υπάρχει περίπτωση να απομαγνητιστεί. Τι εννοείς? Όταν απομαγνητίζεται η ψυχή, ναι. Υπάρχει αυτό που λες απομαγνητισμός, ίσως θα μπορούσαμε να πούμε όταν ανακυκλώνεται μια ψυχή. Γιατί η ψυχή, όπως σου είπα, έχει και αυτή την αρχή, θα λέγαμε εισαγωγικά, και το τέλος της. Όταν ορισμένες φορές δεν κάνεις, δεν φτάνεις στην ολοκλήρωση, επειδή θα λέγαμε δεν φτιάχνεις μέσα σου, δηλαδή λόγω της ελεύθερης βούλησης πετυχαίνεις την εκμυδένιση, αντί να πετύχεις την αναβάθμιση. Έτσι. Αλλά τι σημαίνει όταν πετυχαίνεις την εκμυδένιση? Σημαίνει ότι όλους αυτούς τους κύκλους που έκανες σαν ψυχή, έτσι, που έχεις κρατήσει και έχεις πάρει ορισμένες εμπειρίες χιλιάδων, εκατομμυρίων χρόνων, όταν δεν επιτύχεις να τις γιώσεις και να κρατήσεις και να αναβαθμιστείς, θα πάρεις τον άλλο δρόμο του εκμυδενισμού. Που λένε χάνεις την ψυχή σου. Αυτό τι γίνεται? Πας στο κέντρο, θα λέγαμε, του γαλαξία, καταλαβες, και θα λέγαμε ανακυκλώνεις εκεί πέρα την ψυχή σου. Με λίγα λόγια, ξαναξεκινάς ουσία. Χάνεις, δηλαδή, διασπάται, χάνεις όλες τις εμπειρίες και ξεκινάς από την αρχή μια νέα πορεία για να καταλάβεις πάλι και να μαζέψεις μέσα στο σάκο σου όλες τις εμπειρίες μέχρι εκεί την ανθρώπινη πιο στάση. Άρα καταλαβαίνεις, όπως είχαμε και την άλλη φορά, πόσες φορές ξέρεις ότι και καλά για ποιο λόγο να το ξαναπεράσεις τόσα πολλά πράγματα, είδες. Όμως ποτέ δεν ξαναπερνάς το ίδιο πράγμα. Πάντα είναι κάτι διαφορετικό. Και δεύτερο, στο άπειρο. Όχι, δεν θυμάσαι κιόλας τι έχεις περάσει. Από τη στιγμή που πας και εκμυδενίζεις, μετουσιώνεται όλη σου η ουσία και μπαίνει πάλι μέσα στο ένα οπίρ, Μπράβο. Ξεχνάς τα πάντα, δηλαδή ξαναδομείσαι. Ναι, αλλά όταν δομείσαι πάλι, καταλαβες, και έχεις στάσει με τη συνείδηση αναπτυγμένη, καταλαβες, βγαίνεις σαν κάτι άλλο, ένα άλλον που ήδη μπορεί να έχει, πρόσεξε, που ήδη μπορεί να έχει μια πιο μεγάλη εξελικτική κλίμακα. Σύμφωνοι, εάν όμως... Και μια πτυχή δική σου, καινούρια, γένος δικό σου από σένα σπιθύρας, μπορεί να ξαναπεράσει τα ίδια που πέρασες εσύ. Κατάλαβες τι να σου πω. Καταλαβαίνω. Μπράβο. Αυτό όταν ολοκληρώνονται τα πάντα όταν ολοκληρώνονται. Ναι. Ξαναμπαίνουμε μέσα στο άλλο. Όταν απομαγνητίζεται, συζητάμε τώρα. Αυτό θέλω να μου δώσεις. Η ψυχή. Όταν απομαγνητίζεται, ναι, με λίγα λόγια, δεν μαγνητίζεται, ας πούμε, θετικά, μαγνητίζεται αρνητικά. Ναι. Δεν υπάρχει απομαγνητισμός. Απομαγνητισμός υπάρχει μόνο όταν είναι όλα σένα. Μόνο όταν μπαίνουν όλα μέσα εκεί. Κατάλαβες, με εκπνοή του Θεού, εισπνοή. Αλλά μέχρι να ξαναβγεί, από τη στιγμή που το έχει πάρει όλα και έχει σταματήσει την εκδήλωση, εκείνη την ώρα θα πεις το σημείο 0 που δεν υπάρχει μαγνητισμός. Ο μαγνητισμός, η κίνηση, η ανισορροπία δημιουργεί την εκδήλωση. Η ισορροπία δεν δημιουργεί. Τι μη εκδήλωση. Mm-hmm. Χαθεί. Κατάλαβες να σου πω. Άρα λοιπόν κάθε φορά που δημιουργείται μια ανισορροπία υπάρχει μια τάση. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν αυτή η ανισορροπία θα έχει τάση προς τα εκεί ή θα έχει τάση προς το κέντρο. Όπως είχαμε πει, φυγό κέντρο δύναμη. Μια ψυχή όταν δεν έχει καταφέρει λοιπόν να ολοκληρώσει, θα λέγαμε, το έργο της, έτσι, και όχι μόνο καθυστερεί, αλλά φτάνει σε δύο σημεία όπως η αρνητική, να σταματήσει τελείως την πρόοδο για τον ΑΒ λόγο. Αυτή η ψυχή πλέον καταντάει, θα λέγαμε, συσταγωγικά άχρηστη και στέλνεται πίσω για ανακύκλωση, έτσι. Γιατί αρχίζει και διασπάται από μόνη της, γίνεται κοσμική σκόνη. Και τώρα αυτό για να καταλάβεις τι είναι η κοσμική σκόνη. Είναι, θα λέγαμε, η συνείδηση όταν διασπάται στο ελάχιστο. Καταλαβες, είπαμε ότι υπάρχουν γαλαξίες, πλανήτες, έτσι δεν είναι? Αλλά όταν διασπάται στο ελάχιστο που μπορεί να διασπαστεί η δική σου συνείδηση, που είσαι τώρα, ένας άνθρωπος. Όταν διασπαστείς, διασπάσεις 500 πράγματα, χιλιάδες πράγματα. Έτσι δεν είναι? Σε μόλια, άτομα, ηλεκτρόνια, φωτόνια, ναι ή όχι. Αυτή είναι μια κοσμική σκόνη που θα την πάρει μια άλλη συνείδηση να δημιουργήσει ένα άλλο σύμπαν. Κατάλαβες πώς επεκτείνει το σύμπαν? Καταλαβες, δηλαδή ξεκινάει το σύμπαν και αρχίζει και πειραματίζεται. Όσα ναι μεν βγουν καλά, θα λέγαμε, προς το θεϊκό και φτάσουν σε εκείνη την αντιπροσωπεία κατ' εικόνα και ομοίωση, έτσι, μπορούν και νιώθουν την αναβάθμιση και ξαναέχεται η ένωση και γυρίζουν πίσω τις εμπειρίες. Αυτά που κοιτάνε και αποστασιοποιούνται, θα λέγαμε, διασπούνται, έτσι, διαχωρίζονται, θα λέγαμε, καταντάνε να πηγαίνουν προς την εκμυδένιση, τον διαχωρισμό, τον διαμελισμό της ενοποίησης, της συλλογικής που έχουν, και αυτός ο διαμελισμός τους, έτσι, στο έσχατο σημείο, θα λέγαμε, ύλης, έτσι, είναι, θα λέγαμε, το τερέν, είναι, θα λέγαμε,
το υλικό που πάνω θα έρθει μια καινούργια συνείδηση για το πάρει και θα φτιάξει σώματα, επιφάνειες, μορφές, ένα καινούργιο σύμπαν. Επομένως τίποτα δεν πάει χαμένο. Έτσι δεν είναι. Απλώς ποια είναι η διαφορά. Όταν είσαι κοσμισκόνη δεν έχει συνείδηση. Κατάλαβες την διαφορά. Δεν έχει την αυτοσυνείδηση. Χάνεις και ακόμα και την αυτοσυνείδηση. Όταν όμως έχεις την αυτοσυνείδηση και την έχεις πετύχει, την έχεις συγκρατήσει, μπορείς να συνεχίσεις ακόμα και στις άλλες μαχαβαντάρες δηλαδή με την ίδια συνείδηση. Κατάλαβες να σου πω. Αυτή είναι η διαφορά. Που τι, που αν εσύ βγεις στην άλλη μαχαβαντάρα και βγεις, θα λέγαμε, μια τέτοια συνείδηση που υποτίθεται θα έχεις φτάσει σε ένα όν αγγελικής κατάστασης, θα μπορείς εσύ ο ίδιος με τη δύναμη που έχεις να στείλεις τη δική σου ακτίνα που θα μορφοποιήσει την κοσμική σκόνη για να την κάνει σύμπαν. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνω. Καλό, ναι. Καταλαβες. Τίποτα δηλαδή δεν πάει χαμένο. Έτσι. Τίποτα δεν πάει χαμένο.